Βασιλιόπουλος. Γιατί 45? Γιατί χρειάζομαι 5 με 6 λεπτά να οργανώσω τη σκέψη μου, τον πάγκο μου και θεωρώ στα 24 λεπτά είναι λίγα και δεν δέχεται λάθη. Δεν το περίμενα το μαλάκιο, να πω την αλήθεια μου. Δεν είναι σε αυτά που είχα, τώρα πρέπει να αυτοσχεδιάσω. Το στυλ μου είναι να σκέφτομαι έξω από το κουτί και να κάνω πράγματα τα οποία δεν θα τα κάνουν οι περισσότεροι. Αλλά πολλές φορές είναι πολύ riskable και μπορεί να χάσεις το τελικό αποτέλεσμα, αλλά δεν με αποσχολεί. Riskable και... Καπές. Καλησπέρα. Έβαλες τις σκέψεις σου σε μια σειρά. Προσπαθώ, δεν έχει συντεθεί ακόμα όλη η ιδέα, αλλά υπάρχει, ας πούμε, κάτι. Υπάρχει μια βασούλα. Ηλία, και να ρωτήσω, τι θα φάμε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να κρατάω μυστικά. Ναι, ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα δεν μπορείς. Έλα, θα είναι το μικρό μας μυστικό, πες μας. Πες. Θα φάτε κάτι καυτό, πικάντικο, αλμυρό. Καυτερό πικάντικο. Καυτερό πικάντικο, αλμυρό. Αλμυρό. Φτιάχνω γενικότερα πράγματα και στο τέλος θα μάθω και εγώ τι θα φτιάξω. Α, και μέσα τηγανάκι τώρα εδώ. Τώρα εδώ πέρα θα φτιάξω μία σαλτσίτσα, αλλά δεν ξέρω αν θα τη χρησιμοποιήσω. Μία σαλτσίτσα. Σαλτσίτσα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα τη χρησιμοποιήσω. Δεν θες να μπει στο σπίτι. Θέλω. Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο συγκροτημένο αυτό που θα φτιάξεις. Όταν έχεις υλικά τα οποία δεν τα έχεις διαχειριστεί. Ναι. Εντάξει, και θέλεις να περάσεις και όταν οι άλλοι τα έχουν διαχειριστεί πρέπει να κάνεις κάτι έξω από το κουτί. Πρέπει να ρισκάρεις αναγκαστικά. Δεν ήταν κουτί, ήταν σακούλες σήμερα. Ορίστε. Τίποτα, μέτριο χιουμοράκι. Να σε ρωτήσω. Δεν το άκουσα, αλλά γιατί όχι. Και να σε ρωτήσω, τα υλικά της σακούλας με τα 30 λεπτά τα άκουσες. Άκουσα ότι έχει ψαρονέφρη και χάρικα. Θα ήθελες αυτό. Όχι, σε καμία περίπτωση είναι κάτι πολύ common, δεν μου αρέσει. Α. Τι φάση, τι γίνεται τώρα με αυτόν. Τι φάση. Έκοψα στη μέση τα πόδια, πώς είναι να τα βράσω. Δεν θέλουν πολύ. Δεν θα σουτάρισμα. Ένα. Μετά σουτάρισμα, κλείνω. Αλλά για να σπάσω λίγο τη φάση. Αυτή είναι η φάση. Δεν είναι αυτή η φάση. Τέλος.